Θεσσαλονίκα 90,1. Στο τηλέφωνο μας, τηλεφωνική γραμμή, έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο. Είναι ο κύριος Χρυσανθόπουλος Λεωνίδας, πρώην Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, μας ακούτε κύριε Χρυσανθόπουλε? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Καλησπέρα σας. Επειδή ξέρω ότι πάνω απ' όλα είσαστε και ενεργός πολίτης, θα μας πείτε τι γίνεται εκεί με τα μπλόκα και τους αγρότες, γιατί είσαστε στη Πελοπόννησο, ε? Δεν σας άκουσα καλά, μπορείτε να πείτε την ερώτηση? Ναι, λέω, είσαστε στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή? Ναι, στο Αίγιον. Ωραία, γι' αυτό λέω, τι γίνεται με τους αγρότες, να μας πείτε πρώτα. Α, ναι. Εδώ στο Αίγιον έχουμε, τα μπλόκα ξεκολουθούν, γίνονται. Έχουμε δύο μπλόκα, ένα που κάνει κάνουν οι αγρότες που είναι υπό την αιγίδα του ΠΑΜΕ, και το άλλο είναι οι ανεξάρτητοι αγρότες. Οι μεν πρώτοι κλείνουν την νέα εθνική οδό, οι άλλοι την παλιά εθνική οδό, κάθε βράδυ μεταξύ 7 και μεταξύ 7 το απόγευμα και 10. Και είναι πολύ επιτυχημένη η εκδήλωση. Επίσης οι αγρότες και οι δύο μαζί είχαν καταλάβει συμβολικά την εφορία του Αιγαίου πριν προχθές, και σήμερα, και επίσης είχαν αποκλείσει την Τράπεζα Πειραιώς για 2-3 ώρες πριν από μερικές μέρες, και ετοιμάζονται να πάνε στην Αθήνα. Το Αίγιον ολόκληρο έχει ξεσηκωθεί, και η απεργία της 4ης Φεβρουαρίου είχε μεγάλη επιτυχία, διότι κατέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Αιγαίου τόσος πολλής κόσμος. Οπότε από αυτή την πλευρά πάει καλά η αντίσταση εδώ κατά του καθεστώτος. Κατά των νομοσχεδίων αυτών των κατά του καθεστώτων, των επέσχυντων. Κατά των νομοσχεδίων, ναι. Δεν έχουν καταλάβει καλά ότι και συζήτηση να ανοίξουν με την κυβέρνηση, και η κυβέρνηση να τους δώσει ό,τι θέλουν, θα έρθει μετά η κυβέρνηση και θα τους πει ότι ξέρετε οι θεσμοί δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό έχει αρχίσει να το καταλαβαίνει ο κόσμος στην επαρχία? Ναι, πάρα πολύ, και με τη δική μας τη βοήθεια κιόλας. Ότι δεν είναι θέμα πλέον κυβερνήσεων, ότι όλες οι κυβερνήσεις εξαρτώνται. Είναι θέμα δηλαδή θεσμών, και χάνουμε το χρόνο μας με το να συζητάμε με την κυβέρνηση, και αυτό είχα πει στους αγρότες εδώ. Ίσως πέρασε το μήνυμα και γι' αυτό αρνήθηκαν να κάνουν τις συζητήσεις με την κυβέρνηση. Διότι οι αγρότες εδώ είναι πάρα πολύ καλά συντονισμένοι με το κέντρο των απεργιών που είναι πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Και θα έρθουν στην Αθήνα την Παρασκευή. Ναι. Βέβαια υπάρχει απαγόρευση να μπουν τα τελευταία. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουν? Ναι, κοιτάξτε, δεν ήταν σκοπός των αγροτών να κατέβουν με τα τρακτέρ, διότι πρακτικά δεν γίνεται. Δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη να κατέβεις με ένα τρακτέρ χρειάζεται 3 μέρες. Ναι. Και πολύ καύσιμα. Λοιπόν, το σχέδιο είναι να κατέβουν όλοι με λεωφορεία, να στρατοπεδεύσουν έξω από το Σύνταγμα, και τα τρακτέρ τα οποία βρίσκονται κοντά στην Αθήνα. Αυτά μπορούν να έρθουν. Αυτά να έρθουν και να φτάσουν μέχρι ότου εκεί που τους επιτρέψουν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, τους είπαμε για την διαδήλωση των τρακτέρ στο Παρίσι, όπου δεν ήσαν μέτρα περιοριστικά. Ναι, είναι γεγονός. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, σε όλη αυτή τη γενικευμένη σύγκρουση των λαϊκών στρωμάτων με την κυβέρνηση, οι αγρότες έχουν αυτή τη στιγμή το πρώτο βήμα. Ναι, διότι είναι πολλοί. Αυτοί δημιουργούν την αίσθηση. Ναι, διότι είναι πολλοί και έχουν και τα μέσα κιόλας. Και ο συντονισμός είναι. Οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν δείξει ανάλογη κινητικότητα τα 5 χρόνια του μνημονίου. Και να τονίσουμε κάτι, Γιώργο Τσαγκνός, να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο ότι τα ασφαλιστικά και το τι πρέπει να πληρώσουν για εφορία οι άνθρωποι, είναι ότι ζουν αυτοί το χωράφι τους
και ό,τι έχουν κάποιοι που είναι κτηνοτρόφοι με τα γετοπρόβατά τους. Ούτε θέατρο, ούτε σινεμά, ούτε πολιτισμικά happenings, πολιτιστικά happenings και πολιτισμικές δραστηριότητες. Και ακούω κάποιους ανθρώπους που αρχίζουν και λένε έχουν πάρει, λέει, τι να έχει πάρει επιδοτήσεις. Έχει πάρει επιδοτήσεις για όσα έχει χάσει. Όταν πέφτει... Κοιτάξτε, επιδοτήσεις παίρνουμε. Δηλαδή έχω και εγώ μερικά δέντρα εδώ πέρα, στο πούμε. Παίρνω επιδότηση για το ελαιόλαδο, η οποία επιδότηση καλύπτει τις απώλειες. Ένα ελάχιστο ποσό από τα έξοδά μου. Και τις απώλειες που έχετε, δηλαδή απέσει χαλάζι, απέσει δάκος. Ακριβώς. Και να πούμε ότι το σχέδιο αυτό που χτυπάνε την αγροτιά είναι βαθύτερο. Δηλαδή πηγαίνει στο βάθος, υπάρχει το σχέδιο της νέας τάξης, να μπουν παντού οι επιχειρήσεις πολυεθνικές και να μην έχουμε πλέον αγροτική ζωή όπως την ξέραμε μέχρι τώρα και προϊόντα. Ναι. Να γίνουν όλα μεταλλαγμένα κάποια στιγμή. Και να μην μπορούμε να αυτοτραφούμε. Δηλαδή τώρα έχουμε και μια αίσθηση ότι και κάτι να πάει στραβά, έχουμε τους αγρότες, όλοι έχουμε κάποιο συγγενή στο χωριό, κάπου θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ναι. Φανταστείτε τώρα με καταστραμμένα χωράφια, ας πούμε, να είμαστε μια χώρα με μπετό μόνο. Ναι, και εξάλλου το σχέδιο το είναι εντελώς ανεφάρμοστο, διότι φορολογεί προκαταβολικά χωρίς τα λαμβάνει υπόψη τα έξοδα καθόλου. Λοιπόν, είναι εντελώς ανεφάρμοστο και αναρωτιέμαι ποιος ηλίθιος έφτιαξε αυτό το σχέδιο, διότι πρόκειται περί ηλικιότητος, τίποτα άλλο. Αυτή όλη η κατάσταση που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, το ένα σχέδιο μετά το άλλο που είναι όντως ανεφάρμοστο ή καταστροφικό, πώς μπορεί να τελειώσει? Ο Μίξος Θοδωράκης μίλησε σήμερα για την ώρα μηδέν στην οποία βρίσκεται η χώρα. Εσείς πώς το βλέπετε, υπάρχει... Εγώ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει, ότι θα ζήσουμε μια κατάρρευση σαν αυτή του 1974. Δηλαδή θα φύγει η κυβέρνηση και θα πάει σπίτι της. Και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν τόσα χρόνια με την αντίσταση θα πάνε και θα μπουν στα Υπουργεία σχηματίζοντας μια κυβέρνηση, μια προσωρινή κυβέρνηση που θα καθοδηγήσει τη χώρα μέχρι ότου γίνουν εκλογές. Έχω κάτι τέτοιο προβλέπω. Η σύγκριση με το 1974 περιλαμβάνει και εθνική καταστροφή. Τι λέτε? Φοβόσαστε και εθνική καταστροφή? Όχι, αυτό δεν το φοβάμαι ακόμα. Για το 1974 λέω, επειδή είπαμε για το 1974 ήταν λόγω Κύπρου που πήγαν οι άνθρωποι σπίτι τους, φύγανε και κατέρευσαν. Εδώ θα καταρρεύσουν από την ανικανότητά τους να κάνουν οτιδήποτε. Γιατί υπάρχει και η ένταση στο Αιγαίο και με τα τελευταία που μπαίνει το ΝΑΤΟ στις περιπολίες. Ναι, σύμφωνοι, και εδώ έπρεπε να είχε αντιδράσει η κυβέρνηση. Αυτή η συνομιλία Τσίπρα χθες με την Μέρκελ ήταν εντελώς λαθασμένη. Έπρεπε να είχε πει ότι εγώ δεν θέλω το ΝΑΤΟ εδώ πέρα. Και επειδή οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ παίρνουν με ομοφωνία, μπορούσαν άνετα και μπορούμε ακόμα να πούμε ένα ωραίο όχι. Και αν πούμε εμείς όχι, δεν γίνεται τίποτα. Το να λέει ο Τσίπρας στην Μέρκελ ότι συμφωνώ αρκεί να οι Τούρκοι να ασχολούνται με τα δικά τους σύνορα, για τους Τούρκους τα σύνορα στο Αιγαίο είναι, το μισό Αιγαίο είναι δικό τους, έτσι το θεωρούν. Και θα έχουμε συνέχεια προβλήματα. Και επειδή το ΝΑΤΟ δεν παρεμβαίνει σε προβλήματα μεταξύ κρατών μελών, μπορεί να έχουμε μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Υπάρχει καιρός ακόμα η κυβέρνηση να θέσει βέτο. Ελπίζω να το κάνει. Η Ευρώπη ίδια δεν την ενδιαφέρει τα σύνορά της να είναι όσο το δυνατόν πιο προκεχωρημένα. Μα δεν υπάρχει Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Εδώ πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι είναι αμόρφωτοι. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι για τη δική τους πολιτική επιβίωση στη δική τους τη χώρα και αρχίζουν και έχουν και έχουν φασιστικές τάσεις. Βλέπουμε τους Ούγγρους, τις χώρες του Βίσεγκραντ πώς αντιδρούν. Και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αντί να ασχολείται με τους πρόσφυγες που δεν είναι και δουλειά τους, θα μπορούσε άνετα να επιδιώξει μια κατάπαυση πυρός στη Συρία, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί
και να σταματήσουν οι άνθρωποι να φεύγουν από εκεί. Αυτό είναι η λύση. Δεν υπάρχει προσφυγικό πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα πολέμου και το πρόβλημα πολέμου λύνεται με μια κατάπαυση πυρός που θα προετοιμάσει τις διαπραγματεύσεις για μια επίλυση ειρηνική του προβλήματος της Συρίας. Το οποίο το δημιούργησαν οι Αμερικάνοι εξάλλου, μην το ξεχνάμε και αυτό. Και οι οποίοι Αμερικάνοι λένε ότι μπορούν να δεχθούν μόνο 16.000 πρόσφυγες, αν είναι δυνατόν. Εσείς που έχετε ζήσει και πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και μπορείτε να ψυχολογήσετε καλύτερα τις κινήσεις των Τούρκων, όλη αυτή η αποθράθηση του Ερντογάν τελευταία, πού θα οδηγήσει, παίζει τα τελευταία του χαρτιά? Κοιτάξτε, είπατε πριν στην εκπομπή σας για τα καλά που είχε κάνει ο Ερντογάν. Και εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη, διότι ο Ερντογάν ήταν ο μόνος ο οποίος κατόρθωσε να βάλει το στρατό πίσω στους στρατώνες στην Τουρκία και ήταν μια σημαντική επιτυχία αυτή. Από εκεί και πέρα καβάλισε το καλάμι. Αυτό έπαθε και τώρα το παίζει Σουλτάνος, όπως τον αποκαλέσατε και σωστά πριν. Λοιπόν, αυτός έχει βάλει τώρα στόχο να εκαθαρίσει τους Κούρδους, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Τσακώνεται με τους Αμερικάνους, οι οποίοι Αμερικάνοι υποστηρίζουν το κουρδικό στρατό της Συρίας, ενώ οι Τούρκοι το θεωρούν τρομοκρατικό, διότι κατά τους Αμερικάνους ο κουρδικός στρατός της Συρίας πολεμάει πολύ αποτελεσματικά εναντίον του ISIS. Λοιπόν, αλλά το θέμα των Τούρκων είναι ότι θέλουν να εξολοθεύσουν τους Κούρδους. Ναι, και ήδη και μέσα στην Τουρκία με το ΠΚΚ έχουμε... Μέσα στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή γίνονται σφαγές. Σφαγές, ναι. Ο πρόεδρος του HDP κατήγγειλε τη σφαγή 60 Κούρδων μέσα σε μια πολυκατοικία. Αυτά βέβαια τα παρέβλεψε η κυρία Μέρκελ σε επισκέψη της. Η κυρία Μέρκελ σοκαρίστηκε για τους βομβαρδισμούς, ναι, που, για τον Ρωσία, των, ναι, αμάχων που γίνονται από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Λοιπόν, αυτή έχει τους ανθρώπους σε διάφορες κατηγορίες. Αυτούς που όταν πεθαίνουν τις δημιουργούν αναταραχή και τους άλλους που άστος να πνίγονται. Και στο θέμα της σύγκρουσης με τη Ρωσία, γιατί έχουμε κάτι εξελίξει τελευταία, ότι ανεβαίνει ο πυρετός και οι προετοιμασίες. Κοιτάξτε, οι Ρώσοι παίζουν πολύ καλό παιχνίδι εκεί πέρα και μου φαίνεται έχουν σταθεροποιήσει την κατάσταση στην Συρία και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον Άσαντ. Και αυτό έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία και τους Αμερικάνους. Αλλά εφόσον όλοι υποτίθεται ότι πολεμάνε το ISIS, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Αλλά τελικά έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι έχουν το πάνω χέρι στην ιστορία αυτή. Είναι και κάτι ακόμη, ότι η Αμερική έχει μπει στην τροχιά των εκλογών. Ο Ομπάμα δεν θα ήθελε με τίποτα να φορτωθεί τώρα που τελειώνει, θα λέγαμε, μια οκταετία επιτυχημένη. Με κάποια κριτήρια θα μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχημένη αυτή η πορεία του Ομπάμα. Νομίζω ότι δεν θα ήθελα με τίποτα να φορτωθεί ένα πόλεμο. Συνεπώς θα αποφευχθεί και πιστεύω, ήδη φαίνεται ότι προσπαθεί να το αποφύγει. Τον κατηγορούν άλλωστε και κάποια γεράκια, τα πιο άγρια γεράκια του Πενταγώνου. Και φαίνεται ότι ίσως για πρώτη φορά έχουν όλοι... Συγκλίνουν όλοι στην άποψη ότι πρέπει να χτυπηθεί αυτό το ISIS, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται πλέον εντελώς απρόβλεπτο. Δηλαδή ακόμη και οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, όλοι νομίζω θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Οι Ισραηλινοί δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ, διότι αυτοί θεωρούν τον πόλεμο εναντίον του ISIS, τον βλέπουν σαν σφαγή μεταξύ Αράβων. Οπότε δεν τους πολύ απασχολεί. Απασχολεί όμως τους Αμερικάνους και τους Τούρκους. Mm-hmm. Περισσότερο τους Αμερικάνους και λιγότερο τους Τούρκους, διότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούν το ISIS για να χτυπάει τους Κούρδους.
Πάντως το ISIS έχει καταφέρει και είναι διεθνές πρόβλημα πλέον. Κάθε μέρα ακούμε, παντού γίνονται βομβιστικές επιθέσεις. Αλλά ξέρετε, είναι λίγο περίεργο, διότι εάν πάμε πίσω στη δεύτερη σταυροφορία, βλέπουμε ότι γινόντουσαν τα ίδια περίπου πράγματα όπως και σήμερα. Πάμε πίσω στο 1170, όπου πάλι πολιορκεί το Αλέπο από τους μουσουλμάνους. Ήταν οι Άγγλοι εκεί, ήταν οι Γάλλοι, ήταν και οι Γερμανοί. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο την ιστορία, και δεν υπήρχε και πετρέλαιο τότε, θα δείτε ότι τα πράγματα επαναλαμβάνονται λιγάκι. Επαναλαμβάνονται όντως. Και είναι μια περιοχή που συνήθως στην ιστορία πρωταγωνιστεί. Και ίσως φανεί λίγο προχωρημένο, αλλά επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις σημαντικές, είτε στο στρατό είτε και στην πολιτική, ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το συμβολισμό εσωτερικών διαδικασιών. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη μια που πριν αναφερθήκαμε και για το Ράιχ, ότι ήταν μια στην ουσία απόκριφη μυστική εταιρεία, κυρίαρχα ο ναζισμός. Θέλω λοιπόν να πω ότι και στους χώρους αυτούς υπάρχουν κάποια σύμβολα και με τρόπο τα παίρνουν. Μπορεί το ΝΑΤΟ να είναι αρχικά, αλλά ταυτόχρονα θυμίζει και λίγο ΝΑΙΤΟ. Δηλαδή είναι η αιχμή των ΝΑΙΤΟΝ. Και έχουμε πάλι ΝΑΙΤΕΣ σε μία σύγκρουση με τους μουσουλμάνους. Το λέω έτσι σαν ένα συμβολισμό που πιθανόν μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι ισχύει. Δηλαδή έχουμε για μια ακόμη φορά σταυροφορίες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Και αν διαβάσουμε τα τι γινόταν το 1170, θα δείτε πάρα πολλές ομοιότητες με τη σημερινή ημέρα, με τις σημερινές εποχές. Ναι. Στην περιοχή αυτή. Και με την παρακμή στο Βυζάντιο που είχε αρχίσει ήδη. Εδώ τώρα, μέσα σε αυτό το ξεσηκωμό που φαίνεται να ενισχύεται το λαϊκό, δεν φαίνεται απ' την άλλη μια δύναμη με κοινούς στόχους, μια ενωτική κατάσταση που να μπορεί να μετασχηματιστεί στη λύση της επόμενης ημέρας? Αυτό δεν είναι επίφοβο, έτσι ώστε μετά από... Είναι επίφοβο, διότι μια λύση που θα μπορούσε να έχει δοθεί ήταν η παραμονή του Άσαντ με το να δώσει μεγαλύτερα δημοκρατικά δικαιώματα και με μια... και να αφήσει την αντιπολίτευση να έχει ένα μεγαλύτερο ρόλο. Αλλά αυτό πια δεν το βλέπω να γίνεται. Βεβαίως με την επέμβαση των Ρώσων η θέση του Άσαντ έχει πάρα πολύ ενισχυθεί. Οπότε δεν μπορεί να γίνει λύση χωρίς να υπολογιστεί και ο σημερινός πρόεδρος της Συρίας. Ναι, σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Ο οποίος ήταν σημειωτέων πάρα πολύ φίλος με τον Μπούς 1, με τον Μπούς 2, διότι όταν έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, όσους συλλαμβάνανε οι Αμερικάνοι, τους στέλνανε στη Συρία για να βασανιστούν και να μάθουν πληροφορίες για δίθεν τρομοκρατικές ενέργειες. Τα ίδια που γινόταν και σε άλλες αραβικές χώρες, δηλαδή και στην Αίγυπτο στέλνανε οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν στενά με τους Αμερικάνους ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι των Αμερικάνων, και στην Αίγυπτο το ίδιο έπαθε και ο Μουμπάρακ. Θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, ναι. Και θα επανέλθουμε και πάλι στην κουβέντα μας. Σύμφωνα. Λοιπόν, παραμένετε στη γραμμή. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σχετικά με αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, με την επερχόμενη κατάρρευση. Είναι γεγονός ότι έχει απαξιωθεί στο σύνολό του το λεγόμενο σημερινό συστηματικό πολιτικό σκηνικό. Σιριζανέλ το λεγόμενο. Ναι. Το λεγόμενο Σιριζανέλ και Δημοκρατέλα και Φοφέλα και Υποταμέλα. Είμαστε σε μια κατάσταση που πραγματικά κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν περιμένει από αυτούς απολύτως τίποτα. Πάρα πολύ δίκιο είχε σε ένα άρθρο του κάποια στιγμή ο Πασαλάρης, ο οποίος γυρνάει και λέει ο άνθρωπος ότι
η μόνη σοβαρή περίοδο την οποία βιώσαμε τα τελευταία 5 χρόνια ήταν η κυβέρνηση με πρωθυπουργό την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Φάνου. Ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή περίοδος. Η κρατική μηχανή δούλεψε άριστα, τα πάντα ρολόι, και τότε εμφανίστηκε και ο κύριος Μουζάλας, ο σημερινός υπεύθυνος γιατί. Λοιπόν, θέλαμε να ακριβώς να μας διευκρινίσετε τι εννοούσατε με την έννοια κατάρρευση, γιατί πιστεύουμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη άνθρωποι από την πραγματική οικονομία, πρόεδροι επιμελητηρίων, δοκιμασμένοι στην παραγωγή, άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν το αντικείμενο για το οποίο συζητάνε, δεν ήρθανε από το πουθενά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα αποτελέσουν μαζί με ένα κομμάτι του υγιούς πολιτικού κόσμου μια κυβέρνηση η οποία θα διαχειριστεί τα πράγματα για ένα κάποιο διάστημα. Και πώς θα περάσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί στα μετερείς για μιας κάποιων επαναστατικών διαδικασιών, ας το πούμε έτσι, πώς θα περάσουν σε θέσεις κυβερνητικές, γιατί αφήσατε και ένα υπαινιγμό για κάτι τέτοιο. Μας ακούτε, κύριε Χρυσανθόπουλε? Ναι, ξέρετε, σας ακούω. Ναι, θα είναι, όταν λέω την λέξη κατάρρευση, σημαίνει ότι δεν θα μπορεί η κυβέρνηση να κυβερνήσει πια. Λοιπόν, θα υπάρχουν διαδηλώσεις στους δρόμους, θα είναι ο κόσμος στους δρόμους και θα αναγκαστούν να πάνε σπίτια τους οι άνθρωποι, η κυβέρνηση, δηλαδή να φύγουν, ούτε καν να παραιτηθούν. Και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να υπάρχει σχέδιο, όλοι οι άνθρωποι εκείνοι, ο καθένας με την ειδικότητά του, θα βαδίσουν προς τα Υπουργεία όπου ο καθένας ξέρει τι πρέπει να γίνει. Σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο και με κάποια συνεννόηση μια προσωρινή κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα επαναστατικό χαρακτήρα που θα διοικήσει τη χώρα ίσως πηγαίνοντας, ίσως προκαλώντας μια συντακτική συνέλευση για να φτιάξουμε ένα σύνταγμα. Ένα σύνταγμα το οποίο να λειτουργεί. Αλλά γι' αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρχει σχέδιο. Δηλαδή αυτό θα γίνει ανάλογα με την κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Και αποκλείεται να γίνουν εκλογές, διότι τα πολιτικά κόμματα που είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή, με την εξαίρεση ίσως του ΚΚΕ, δεν εκφράζουν τίποτα. Δεν εκφράζουν, δηλαδή δεν είναι αντιπροσωπευτικά πια από το λαό, κυρίως για τα ψέματα που έχουν πει στον ελληνικό λαό. Να πω χαρακτηριστικά ένα άρθρο του συντηρητικού κατά τα άλλα οικονομολόγου του γνωστού Κώστα Κόλμερ εχθές, που ομολογεί και ο ίδιος ότι έρχεται η εποχή της δραχμής. Και αναφέρεται σε συντηρητικά στρώματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν στο μέτωπο του μένου με Ευρώπη και τα οποία έχουν μεταστραφεί και είναι πλέον πολύ προβληματισμένα για τη συνεχιζόμενη στο συνεχιζόμενο εγκλωβισμό μέσα στο ευρώ και με το δεδομένο της υπέρογης φορολογίας και όλα αυτά τα οποία τους καταστρέφουν. Είναι ένα σημάδι ότι σε ευρύτερα στρώματα πλέον αλλάζει η ψυχολογία. Και βέβαια και για τους αγρότες που είπατε προλίγου. Αυτό όμως φτάνει χωρίς ένα συγκροτημένο μέτωπο με κοινούς στόχους για να γίνουν αυτά που λέμε? Προσωπικά πιστεύω ότι θα μας προλάβουν εξελίξεις από Ρωσία, Τουρκία μεριά και νομίζω ότι... Αλλά τις εξελίξεις θα τις κάνουμε εμείς. Εμείς θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις. Τις εσωτερικές. Τις εσωτερικές. Εγώ λέω για το εξωτερικό ότι αν αρχίσει κάποιος πόλεμος με Ρωσία, Τουρκία και μπουν στη Συρία, κάπου και εμείς θα πάρουμε μια θέση σε αυτό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή όσο η Τουρκία είναι απεισχολημένη με τη Συρία, εμείς πρέπει να είμαστε ευτυχείς. Διότι εάν δεν υπήρχε τόσα χρόνια, όσο είναι και η κρίση περίπου, το θέμα της Συρίας,
οι Τούρκοι θα μας είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Και το γεγονός ότι δεν μας έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα το αποδίδω εγώ κυρίως στο γεγονός ότι είναι επικεντρωμένοι με την κρίση στη Συρία και με το Κουρδικό που τους απασχολεί πάρα πολύ. Και δεν είναι σε θέση η Τουρκία να έχει δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Λοιπόν, από αυτής της πλευράς οι εξωτερικές εξελίξεις, εφόσον μείνουμε εμείς έξω από αυτές και δεν χώσουμε την μύτη μας μέσα, είμαστε εντάξει για να ασχοληθούμε μόνο με το εσωτερικό μέτωπο. Να μου επιτρέψετε μια ερώτηση, Παναγιώτη Γρηγορίου. Μάλιστα, κύριε Γρηγορίου. Υποθέτοντας ότι θα γίνει αυτή η ανατροπή, διότι η κατάσταση θα οδηγεί στα πράγματα εκεί. Ναι. Και όπως είπατε θα οδεύουμε προφανώς προς κάποια νέα ένα νέο σύνταγμα, ναι. Αλλά εδώ έχουμε ένα υπερσύνταγμα το οποίο λέγεται Ευρωζώνη για παράδειγμα και όχι μόνο. Πώς θα απαντηθεί αυτό πρακτικά? Θα σας πω αυτό το οποίο και συμφωνούν πολλοί άνθρωποι που είναι εκτός Βουλής και ασχολούνται με την αντίσταση. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει από την προσωρινή κυβέρνηση θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης του Μαΐου του 2010 με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Και όταν λέω το Διεθνές Δίκαιο αναφέρομαι στην Σύμβαση της Βιέννης περί συνθήκων. Τα άρθρα 48 με 52 αναφέρουν κάτω από ποιες συνθήκες μια διεθνή σύμβαση είναι άκυρη και ουδέποτε γενωμένη. Εάν υπήρξαν εκβιασμοί της κυβέρνησης, αν είχαν γίνει λάθη, ψέματα και αυτά. Όλα αυτά που καλύπτουν τη δική μας την περίπτωση. Καταγγέλλοντας και η καταγγελία πώς θα γίνει. Η καταγγελία θα γίνει με μια επιστολή της κυβέρνησης προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Από τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λάβει την επιστολή μας και μας απαντήσει, δεν έχουμε πλέον καμιά υποχρέωση προς τους δανειστές. Κύριε Χρυσανθόπουλε, ποιας κυβέρνησης? Η προσωρινή κυβέρνηση αυτή που θα σχηματιστεί. Την ναι. Οποία δεν μπορώ να σας την περιγράψω αυτή τη στιγμή, διότι θα γίνει ανάλογα με τις εξελίξεις. Και για να κάνω εγώ το δικηγόρο των πολλών διαβόλων, ναι. Οι πολλοί διάβολοι θα πούν, μα ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση δεν εκπροσωπεί τίποτα. Θα είναι επαναστατική κυβέρνηση. Γιατί και οι άλλες κυβερνήσεις τι εκπροσωπούν. Επί της ουσίας δεν διαφωνούμε. Απλά προσπαθώ να προβλέψω τι. Ναι, ωραία. Βγαίνουν, δηλαδή θα γίνουν συντακτικές πράξεις που θα νομιμοποιήσουν την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει και ο στρατός θέση. Δηλαδή υπέρ του λαού. Ναι. Ασφαλώς. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά οπωσδήποτε η προσπάθεια αυτή θα είναι. Δίνει φως για το μέλλον της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Παρά να συνεχίσουμε έτσι στην ολική καταστροφή που μας οδηγεί το πρόγραμμα που ακολουθείτε σήμερα. Εδώ αγαπητέ κύριε καθηγητά, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση, αλλά έχουμε αφήσει δύο τελευταία θέματα, τα οποία θα θέλαμε λόγω της προϋπηρεσίας σας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι πρώτα απ' όλα αυτό το τεράστιο θέμα με τον καινούργιο φράχτη, ο οποίος γίνεται στα Σκόπια, αλλά και γενικότερα με το σκοπιανό τα πράγματα που πάνε. Έχει πέσει μια ταβόμπλακα. Ναι, λοιπόν, εδώ είναι, εσείς θίγετε δύο θέματα. Θίγετε το ένα είναι το θέμα με τους φράχτες. Ακριβώς. Και το Σέγγεν. Ναι. Και το άλλο είναι το σκοπιανό. Ας πάρουμε το πρώτο. Ωραία. Το φράχτη με το Σέγγεν. Πρώτα απ' όλα. Πιστεύετε ότι. Και πάλι λόγω της προϋπηρεσίας σας. Ναι. Ότι με τις συνθήκες Σέγγεν θα έχουμε προβλήματα εμείς. Εμείς
η συνθήκη Σέγγεν δεν προβλέπει εκδίωξη μέλους. Δεν έχει καμία διάταξη που να προβλέπεται ότι μπορεί κάποιος να διωχθεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται αποκλεισμός κρατών. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι επιβάλλονται συνοριακοί έλεγχοι. Άλλο συνοριακός έλεγχος και άλλο το κλείσιμο των συνόρων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, και το έχω προτείνει και στο Υπουργό Εξωτερικών, είναι να επιβάλλουμε εμείς συνοριακούς ελέγχους για να προστατεύσουμε τους αυτούς μας από τυχόν ύποπτα στοιχεία που να έρχονται διαθαλάσσεις από την Ιταλία ή από ύποπτα στοιχεία που να έρχονται από την Ευρώπη την ίδια. Πόσοι είναι αυτοί που πάνε για να στρατολογηθούν στο ISIS? Δεν χρειαζόμαστε και εμείς κάποια προστασία από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από την Ευρώπη? Να επιβάλλουμε εμείς συνοριακούς ελέγχους. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί και έχει επικαιρότητα και μεγάλη αλήθεια. Ναι. Σαν γεγονός. Κάτι είπε ο Πάνος ο Καμένος, κάτι προς τα εκεί, ότι να μην είναι το ΝΑΤΟ και οι Τούρκοι και να είναι κάποια ευρωπαϊκή δύναμη, είπε παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να είναι κάποιες δυνάμεις από τη Γερμανία. Κάτι άφησε δηλαδή να εννοηθεί ότι εμείς θα το ελέγχουμε και με εγγύηση μιας ακόμης δύναμης από την Ευρώπη. Δεν έχει όμως, δεν νομίζω ότι έκανε πλήρη τοποθέτηση. Έτσι απλώς. Όχι, εγώ μιλάω να επιβάλλουμε συνοριακούς ελέγχους στους Ευρωπαίους. Μάλιστα. Για τη δική μας προστασία. Ας δούμε τώρα το θέμα των Σκοπίων, το οποίο έχει πέσει μια ταφόπλακα εδώ για μήνες ολόκληρους. Καμιά κινητικότητα, ούτε νέμετε. Ούτε. Εκεί δεν προχωράει τίποτα. Η ελληνική πλευρά και η σκοπιανή πλευρά μένουν στις θέσεις τους και η ελληνική πλευρά καλά κάνει και μένει στη θέση της. Δεν βλέπω να υπάρξει προοπτική κάποια πρόοδου και ασχέτως εάν οι Αυστριακοί στέλνουν στρατιώτες και βοηθάνε και στέλνουν στρατιωτικές ενισχύσεις για να μην μπαίνουν οι μετανάστες από την Ελλάδα στα Σκόπια. Πράγμα το οποίο το θεωρώ είναι πράξη ντροπής αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Παίζουν με τις ανθρώπινες ψυχές σαν να είναι βότσαλα στην άμμο. Τι να σας πω. Αλλά επί της ουσίας του Σκοπιανού δεν προβλέπω να γίνει τίποτα στο εγγύς μέλλον. Εκτός εάν γίνει μια σοβαρή ανατροπή μέσα στα Σκόπια όπου οι Αλβανοί θα παίξουν ρόλο. Τότε ίσως αλλάξει η ιστορία. Κύριε Διευθυντά μου, σε ευχαριστούμε για την απόψινη σας παρέμβαση. Να είστε καλά. Συζητήσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ευχόμεθα καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.